Τα Ω3 είναι δύο ειδών, αυτά που υπάρχουν κυρίως σε ψάρια και θαλασσινά, το EPA και το DHA και αυτά που υπάρχουν σε φυτά που είναι το ALA, το αλφα-λινολεϊκό οξύ. Και οι δύο μορφές είναι απαραίτητες, αλλά πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι το ALA, αυτό που είναι στα φυτά δηλαδή, φαίνεται να είναι πιο ωφέλιμο για την πρόληψη της άνοιας. Εκτός από το να εξασφαλίσουμε μια διατροφή πλούσια σε ω3 από ψάρια και θαλασσινά, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα πάρουμε και ω3 από τροφές που δεν είναι ψάρια και θαλασσινά. Πάμε να δούμε τις 10 πλουσιότερες πηγές. Λιναρόσπορος. Ο λιναρόσπορος είναι μια τροφή που είναι εξαιρετικά πλούσια σε ω3. 100 γραμμάρια αλεσμένου λιναρόσπορου περιέχουν 22 γραμμάρια ω3 τύπου ELA. Η ποσότητα είναι τεράστια. Υπολογίστε ότι μία κουταλιά της σούπας με τριμμένο λιναρόσπορο περιέχει 2,5 γραμμάρια ω3. Ποσότητα που αντιστοιχεί σε 8 κάψουλες ω3. Θυμίζω ότι για να απορροφηθεί αυτή η ποσότητα ω3 θα πρέπει ο λιναρόσπορος να είναι αλεσμένος ή κοπανισμένος ή τριμμένος, κάτι τέτοιο. Όχι ολόκληρος δηλαδή. Αν καταναλώσετε ολόκληρο το λιναρόσπορο, δεν θα απορροφήσετε τίποτα, όχι λίγο, τίποτα. Ιδανικά ο λιναρόσπορος θα πρέπει να είναι φρέσκο αλεσμένος, αλλά αν αυτό δεν είναι εφικτό, μπορείτε να τον αλέσετε και να τον αφήσετε στο ψυγείο για μία με δύο εβδομάδες μέχρι να τον καταναλώσετε. Συνυπολογίστε τώρα ότι ο λιναρόσπορος είναι και πλούσιος σε ουσίες με ισχυρή αντικαρκυνική δράση και θα καταλάβετε γιατί τον προτείνω σε κάθε πρωινό και το ίδιο κάνω και εγώ. 2. Σπόροι τσία. Μια εξαιρετικά πλούσια πηγή σε ωμέγα 3 είναι η σπόρι τσία. Η σπόροι τσία είναι πολύ πλούσια σε ωμέγα 3 καθώς περιέχουν περίπου 17 γραμμάρια ωμέγα 3 ανά 100 γραμμάρια. Μια κουταλιά της σούπας αλεσμένους σπόρου τσία περιέχουν 2,2 γραμμάρια ωμέγα 3 ποσότητα που είναι τεράστια. Και σε αυτή την περίπτωση για να απορροφηθεί ολόκληρη η ποσότητα Ω3 θα πρέπει οι σπόροι να είναι αλεσμένοι. Μόνο τότε θα απορροφηθούν όλα τα Ω3. 3. Καρύδια. Τα καρύδια είναι εξαιρετικά πλούσια σε Ω3 καθώς περιέχουν 9 γραμμάρια Ω3 ανά 100 γραμμάρια. Τα καρύδια είναι πιο ευχάριστα στην κατανάλωσή κατανάλωση τους γιατί είναι πολύ νόστιμα και είναι πάρα πολύ εύκολα να τα εντάξουμε στην καθημερινή μας διατροφή ως ένα υγιεινό απογευματινό σνακ ή δεκατιάνο. Μια χούφτα καρύδια περιέχουν σχεδόν 3 γραμμάρια ωμέγα 3, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 10 κάψουλες ωμέγα 3 του εμπορίου. Καθόλου αμεληταία ποσότητα. Άλλες πηγές αν και αυτές οι τρεις τροφές που ανέφερα είναι εξαιρετικά πλούσιες σε ω3, υπάρχουν και άλλες τροφές οι οποίες περιέχουν πολύ μικρή ποσότητα ω3, αλλά όχι αμεληταία. Η σόγια έχει κάποια ποσότητα ω3, περίπου 0,6 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια μαγειρεμένη σόγια. Η ποσότητα μπορεί να ακούγεται λίγη, αλλά δεν είναι απίθανο να καταναλώσει κάποιο 200 γραμμάρια μαγειρεμένη σόγια και με αυτόν τον τρόπο να λάβει 1,2 γραμμάρια ω3 ποσότητα που αντιστοιχεί σε τέσσερις κάψουλες του εμπορίου. Το κοινό επίσης είναι μια αξιοπρεπής πηγή αφού αποδίδει 0,2 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια. Πάλι η ποσότητα ακούγεται μικρή αλλά δεν είναι αμεληταία. Υπάρχουν πολλές τροφές που περιέχουν μικροποσότητες ω3 που αθρίζονται σε μια υγιεινή διατροφή και εξασφαλίζουν μια αξιοπρεπή καθημερινή ποσότητα ω3 για να προστατεύσουν την υγεία μας. Τα Ω3 είναι εξαιρετικά σημαντικά για την υγεία μας και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε επάρκεια στην καθημερινή μας διατροφή. Όπως είπα στην αρχή, υπάρχουν δύο τύποι Ω3. Σε αυτό το βίντεο μίλησα για τα Ω3 που θα βρείτε σε φυτικές τροφές. Σε παλαιότερο βίντεο έχω αναφορθεί στα Ω3 που θα βρείτε σε ψάρια και θαλασσινά και συγκεκριμένα ψά, ποιά ψάρια και θαλασσινά είναι πολύ πλούσια σε Ω3. Το βίντεο αυτό εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου και πιστεύω ότι αξίζει να το δείτε γιατί θα μάθετε ποια ακριβώς ψάρια και θαλασσινά έχουν τη μεγαλύτερη ποσότητα ω3 που θωρακίζουν τον οργανισμό μας. Αν τα βίντεο που δημοσιεύω σας φαίνονται χρήσιμα, σας παρακαλώ πολύ πατήστε το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιήστε τα. Με αυτόν τον τρόπο με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ.